Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα Τετάρτη στην εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας. Λοιπόν, και έχω τη χαρά και την τιμή μετά από μια εβδομάδα που δεν είχαμε εκπομπή να φιλοξενώ την ομάδα της υπέρβασης για τα Πανιώνια φέτος. Και θα καταλάβετε στη συνέχεια της κουβέντας γιατί το λέμε. Μιλάμε σαφέστατα για την ομάδα του γυναικείου μπάσκετ, όπου με μέσο όρο ηλικία στα 19 χρόνια και παίζοντας με νεανίδες ακόμα και κάποιες κορασίδες ίσως. Λοιπόν, η ομάδα κατάφερε την τελευταία αγωνιστική με ένα εκτός έδρας στην ομάδα Άμυνα Αρκαδίας, Άμυνα Τρίπολης, να καταφέρει την παραμονή της στην Α2 κατηγορία, που είναι βέβαια η δεύτερη τάξη κατηγορία στο γυναικείο μπάσκετ. Έχοντας περάσει το συγκεκριμένο άθλημα πολλά δεινά, ένα από αυτά ήταν πριν 2 χρόνια και η αναστολή λειτουργίας του λόγω μη ύπαρξης εσόδων ή τέλος πάντων μη ύπαρξης κάποιων χορηγιών για να μπορεί να σταθεί. Θα μας τα πει εδώ ο φίλος μας ο Σοκράτης. Έχουμε μαζί μας τον Σοκράτη Παπαζαφυρόπουλο, που είναι ο προπονητής της ομάδας και αρκετά χρόνια στις υποδομές. Θα μας θυμίσει τώρα και ο ίδιος. Και θέλω, Σοκράτη, να μας πεις και τις κοπέλες που έχουμε καλεσμένες, που είναι από την ομάδα μπάσκετ. Λοιπόν, είναι μαζί μας η. Και η Ολυμπία η Πλώτα, η οποία είναι. Σε τι θέσεις παίζουν, θα μας πει κιόλας. Γκάρι είναι και οι τρεις. Γκάρι είναι και οι τρεις. Διάρκεια δηλαδή. Ένα-δύο κτλ. Λοιπόν, θέλω πριν ξεκινήσουμε τώρα και θα μας πούνε και οι κοπέλες τι έγινε φέτος και τι πρόκειται και έχουμε μετά από αυτή την υπέρβαση. Να μου θυμίσεις λίγο πώς φτάσαμε, γιατί ήσουν εκεί στον Πανιώνιο στις υποδομές, πώς φτάσαμε, πρόπερσι που δεν κατέβηκε το πλήμα. Πριν 2 χρόνια. Δηλαδή το 21-22. Όχι, το 2021. Το 2021. Τι έγινε τότε, θυμάμαι, υπήρχε μια επιτροπή, έτσι. Για πολλά χρόνια, για 10 χρόνια που ήταν και το στήριζε το πρόβλημα. Ναι, υπήρχε μια επιτροπή, η οποία ασχολούταν τα χρόνια με το κομμάτι. Κάποια στιγμή δεν μπορούσε να το επεξεργαστεί οικονομικά, όπως κατάλαβα. Ήταν μια ομάδα ατόμων. Σιγά-σιγά. Όχι μόνο να κουράζεται, ναι, δεν είχε και τη βοήθεια. Δεν είχε το κίνητρο. Ναι. Πιστεύω έπαιξε ρόλο και η κατάσταση των ακαδημιών που πήρε η μπάλα και τη γυναικεία ομάδα, γιατί φύγανε αρκετά κορίτσια, υπήρχαν κάποια πράγματα εσωτερικά. Ναι. Εσύ ήσουν στις ακαδημίες τότε, έτσι. Εγώ ήμουν στις ακαδημίες, ναι. Ήμουνα τη σεζόν εκείνη έφυγα. Ναι. Χρονιά στο Πρωτεία, στη Βούλα. Ναι. Και... Άρα τα έχεις τα πράγματα από μέσα και εντάξει. Δεν... Ναι, ήταν λίγο. Ήταν μια κεντρική αποφάση τώρα αυτή, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ήταν λίγο. Ότι αφού δεν υπάρχει καμία βοήθεια από χορηγικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα δεν μπορεί να. Ναι, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι και φέτος. Κατακρίθηκαν ήταν... πολύ και για μένα ήταν κακώς αυτή η αποφάση που βγήκε, αλλά απ' την άλλη να υπάρχει ένα τμήμα που να μην μπορεί να έχει έστω μια-δύο χορηγίες. Θυμάστε τι χορηγίες είχαμε και παλιότερα, έτσι. Από την πιτσαρία, από. Λίγο κάτι βάζανε λεφτά. Μετά με την. Και για να πάμε τώρα στην περσινή. Όχι, στην φετινή. Στην φετινή. Η πρώτη χρονιά λειτουργία είναι η φετινή. Ναι, μετά από ένα χρόνο κενό. Λοιπόν. Πες μας λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτή η χρονιά που στην ουσία είναι από το μηδέν. Από το μηδέν, δεν είναι. Γιατί από ό,τι νομίζω ότι τη χρονιά λειτουργία δεν υπήρχαν και ακαδημίες. Δεν υπήρξε τίποτα. Όταν ήρθα στο Πανιώνιο βρήκα δύο δελτία γυναικών. Ποια? Τη Αθηνά. Η οποία έδωσε και αυτή στον εαυτό της αναστολή λειτουργίας από ό,τι κατάλαβα. Της Αθηνάς και της Μαρίας. Και της Μαρίας. Ανδρονική θυμάστε. Όλα τα υπόλοιπα κορίτσια ήταν είτε διαφορετικά, είτε παίζανε αλλού. Φύγανε αφού δεν είχαν λόγο να. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν πόσο δύσκολη ήταν η αρχή και πώς τα καταφέρατε φέτος. Θα μας πούνε και οι μικρές εδώ. Εντάξει, το πιο δύσκολο. Είχατε κάποια οικονομική βοήθεια στην αρχή. Από τον Εραστέχνη, φαντάζομαι κάτι θα υπήρξε έτσι. Στην αρχή υπήρξε η. Υπήρχαν και τα παιδιά του Ορφέα. Υπήρξε η κοβέντα να βοηθήσει ο Εραστέχνης ως ένα σημείο. Έκαναν ό,τι μπορούσαν. Mm. Από εκεί και πέρα το βάρος το πήρε η Ακαδημία και ο κύριος Λάζαρης. Και ο κύριος Λάζαρης, ο οποίος βοηθάει βεβαίως και το αντρικό μπάσκετ. Χωρίς τον Βασίλη, χωρίς τον κύριο Βασίλη, θεωρώ ότι δεν θα είχε ολοκληρώσει. Του φίλου μεγάλο ευχαριστώ. Όχι, δεν θα είχε φτιαχτεί το ρόστερ βασικά, έτσι. Το ρόστερ όχι τόσο, γιατί τα κορίτσια. Παίζουν και για την αγάπη του για το σπουδαιό. Δεν υπήρχε ούτε μία παίχτρια που να αμείβεται.
Οπότε μιλάμε καθαρά και μόνο για το. Ένα τεχνικά 100%, εθελοντικά 100%. Για το budget το οποίο είχε σχέση με τα ταξίδια, τη λειτουργία του τμήματος, τις διαιτησίες, ό,τι χρειάζεται μια ομάδα για να συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα. Λοιπόν, εντάξει. Εσύ λοιπόν, σαν παλιός μας είπες, να μας πούνε τώρα και να ξεκινήσω από την Αθηνά. Αθηνά, πες μας κάτι και για σένα. Γιατί τώρα αφού κάνουμε κάθε αθερμοστομία θα μιλήσει και για εσάς. Εσύ στον Πανιόνιο πότε? Εγώ είμαι στον Πανιόνιο από τα 15-16. Μάλιστα. Από Κορασίδες. Κορασίδες. Ναι. Ήσουν αυτά τα τμήματα και ανέβαινες για πόσα χρόνια ήσουνα? Ήμουνα για 4 ή 5. Ναι. Μέχρι που μπήκε στην Αναστολή. Ναι. Έφτασε και στη γυναική ομάδα δηλαδή. Ναι, έτσι. Ναι. Αλλά έχει αγωνιστεί σε αγωνιστικό επίπεδο, έχει αγωνιστεί και στις Κορασίδες. Και σε πρωτάθλημα Κορασίδων εννοώ. Ναι, ναι, είχα προλάβει, απλά είχα τραυματιστεί εκείνη τη χρονιά. Είχα παίξει λίγους αγώνες. Την επόμενη όμως συνεχίζεις και έπαιζες. Ναι, ναι, κανονικά. Εσύ πες μας, μισό χρόνο το όνομά σου, γιατί η Ολυμπία. Εσύ Ολυμπία πόσο χρόνια ασχολείσαι με τον μπάσκετ? Ξεκίνησα στη δεύτερη γυμνασίου μπάσκετ. Στο Πανιόνιο είναι η πρώτη χρονιά. Ερχόσου να πω. Νέα Ιωνία. Εκεί φαντάζομαι και η κατοικία σου ή όχι? Όχι, είχα πάει για μία χρονιά που ήταν η χρονιά του κορονοϊού. Ναι. Και είχα παίξει πιο πριν 2 χρόνια Παναθηναϊκό. Και η ομάδα που ξεκίνησε ήταν η Αγία Παρασκευή που μένα κιόλας. Α, η ομάδα που ξεκίνησε, ναι. Από στο Παναθηναϊκό έπαιξε όλα αυτά σαν Κορασίδα, Νεάνιδα. Έπαιξα τα τελευταία 2 χρόνια, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, ως Νεάνιδα. Ως Νεάνιδα, μάλιστα. Ναι, να μας πει και η ιδιαίτερη Μαρία. Λοιπόν, πες μας εσύ, Μαρία, τώρα ήσουν και στο Πανιόνιο χρόνια. Ναι. Και δεν σε θυμόμουν κακό. Αν και είσαι και εσύ και εσύ είναι πολύ ωραίες κοπέλες, έχουμε όλες γυναίκες. Για πες μας τώρα, εσύ στο Πανιόνιο είσαι και πιο παλιά. Και εγώ νομίζω 12 είμαι. Παίζω στο Πανιόνιο, παίζω Κρασίδες. Άρα προλάβεις προπονητές ποιους? Με την coach Ιβέτ και... Έχεις την Αθηνά τη Ζέρβα, η οποία τώρα πάει πολύ καλά, έχει την δική ομάδα του... Νομίζω ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε, ναι. Ναι, είναι και στην Εθνική Κοφόρ, την ξέρω, πολύ καλή μου φίλη. Πρόλαβες και την Αθηνά τη Ζέρβα. Για πες μου τώρα, έλα λίγο πιο κοντά να ακούγεις, γιατί δεν θα ακούγεις. Έλα πιο κοντά. Για πες μου τώρα, πώς σου φάνηκε η παιδινή εμπειρία? Καμία σχέση με αυτά που είχες. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκαν πολύ δύσκολα. Εγώ έπαιζα Κορασίδες, Νεάνιδες. Ναι, αλλά έπαιζες ένα τμήμα που ήταν οργανωμένο. Εντάξει, ναι, αλλά... Για την κυρία Ζέρβα. Ποιος είχατε όταν σηκώνανε στις Νεάνιδες, είχατε προπονητές την κυρία Ζέρβα. Ναι, και την coach Ιβέτ. Και την coach Ιβέτ. Έχει έρθει και η Ιβέτ η Πασκευολή. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου τώρα τη φετινή χρονιά να μας πείτε όλες τι εμπειρίες, έτσι, πώς το περίμενες καταρχήν την παραμονή. Εγώ πίστευα ότι μπορούσαμε να μείνουμε στην κατηγορία. Εντάξει, το τελευταίο μάτς που ήταν έτσι όπως τα είχαμε κάνει κάποιες ήττες εκτός προγράμματος, ήταν λίγο δύσκολο, αλλά πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε. Ότι είμαστε καλή σου. Αυτό θα μας το πείτε και σχέση δεν έχει να κάνει τώρα να κουλακίσουμε. Αλλά θα μας πείτε ότι φαντάζομαι να μας πεις και εσύ καθαρχήν για να πάρεις του γόλου να κάνουμε μια τέτοια. Εσύ πώς το είδες το κομμάτι, η ομάδα φέτος? Δηλαδή από την αρχή που ξεκινήσατε και βλέπαμε ο καθένας από τα Πανιόνια τις ειδήσεις ότι ήσασταν μια ομάδα χωρίς μεγάλες εμπειρίες, έτσι. Και ήρθαν και κάποια αποτελέσματα αρνητικά στην αρχή. Κοιτάξτε. Σημαίνει ότι η δουλειά που έγινε δουλέψατε στην προπόνηση. Έτσι. Σίγουρα, εννοείται. Εγώ πιστεύω ότι απλά έπρεπε να δεθούμε γιατί αρκετές, κάποιες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Εγώ προσωπικά, επειδή έμαθα φέτος τις κοπέλες, περίμενα, χρειαζόταν απλά λίγο χρόνο και βλέποντας όταν τελείωσε ο πρώτος γύρος που είχαμε δει όλες τις ομάδες, κατάλαβα ότι οι πιθανότητες του να μείνουμε ήταν πολύ περισσότερες σε σχέση με το να πέσουμε κατηγορία. Δηλαδή, εγώ είχα πιστέψει πολύ περισσότερο. Πόσες νίκες είχαν κάνει τον πρώτο γύρο, δεν είσαι όμως. Δύο στις. 7 έτες. Εσύ, Μαρία, για πες μας. Είχες μια ιδέα από τον Πανιόνιο. Τη φετινή εμπειρία, φαντάζομαι, δεν την είχες αναγνωρίσει τον Πανιόνιο. Έτσι. Όχι, δεν είχα ξαναπαίξει σε γυναικείο τμήμα και τόσο πολύ. Ναι, αλλά αυτά που ήξερες και άκουγες δεν ήταν. Ναι, σίγουρα. Ξεκινήσατε από την αρχή, από το 0. Ναι, από ποιο 0 δεν γίνεται. Ποιο 0 δεν γίνεται. Για πες. Λοιπόν. Γιατί όχι μόνο. Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία του να παίξουμε γυναικείο όλες. Ήταν και ότι οι περισσότερες δεν παίζαμε καν μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή το να έχεις ένα χρόνο αποχής από τον μπάσκετ είναι πολύ. Ήταν και ο κορονοϊός που όλοι οι σύλλογοι σχεδόν στα μαθήματα. Ναι, σίγουρα. Αυτό. Και για πες μου τώρα, μετά αγώνα με τον αγώνα, μήνα με τον μήνα, να μας πει εσύ κάτι. Πώς θα τα παίξετε, πώς τις κράτησες να έχουν αισιοδοξία, να έχουν πίστη? Γιατί με 2 νίκες και 7 ήττες,
8. Για πες, πώς έγινε το θαύμα, για πες. Η αλήθεια είναι ότι επειδή κάποια κορίτσια τις ξέρω από πιο μικρή ηλικία. Α, είχε την ιδιοσυγκρασία. Ναι. Ότι τις αγαπημίες, τις φωνές, γνώριζα το πώς σκέφτονται, ξέρανε κι αυτές ότι μπορούμε μέσα από τη δουλειά μας να φέρουμε πράγματα, οπότε δεν ήταν τόσο. Το πιο δύσκολο ήταν να τις πείσω ότι είναι πολύ καλύτερες από αυτό που νομίζουν ότι είναι. Ξέρανε ότι θα σου. Υπήρχε η πίστη. Υπήρχε. Δηλαδή, όταν γίνανε. Ήταν και κάθε μέρα στο ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν βλέπεις μια ομάδα να δουλεύει, γίνανε σου κάθε μέρα στο ίδιο. Για ανέφερε μας τώρα ποιες είναι έτσι, όχι δεν θα μου πεις τα αρχική πεντάδα, ποιες είναι τα ονόματα των παιχτριών έτσι. Οι κοπέλες εδώ είναι μικρές, είχαμε και μια πιο μεγάλη, δύο λίγο πιο μεγάλες. Είχαμε ότι καταρχάς με όσες κοπέλες μιλήσαμε το καλοκαίρι, είτε ήταν από αλλού, ήταν όλες από αποχή. Λόγω των συνδίκων. Όσες παίχτριες δηλαδή παίζανε μπάσκετ την περίοδο του κορονοϊού ήταν όσες ήταν στην Α1. Μόνο. Οπότε, ναι, εμείς δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτό. Οπότε ήταν δύσκολο να βρεις παίχτριες οι οποίες να έχουν παίξει. Άρα ήθελε χρόνο. Να έχουν παίξει μαζί ή να έχουν παίξει και στο γυναικείο. Ναι, οπότε η Μαριάννα, η οποία είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Το παιδί εδώ, τη Μαριάννα. Παπακοσταντίνου. Ναι. Είχε να παίξει μπάσκετ 2-3 χρόνια. Αλλά, πού έπαιζε η Μαριάννα πριν? Έπαιζε στον Αετό, έπαιζε στη. Αλλά στην κανόνα κατηγορία, όχι στην Αλφαδία. Αλφαδία ήταν. Όλε οι ομάδε αυτέ ήταν. Είχε εμπειρία από Αλφαδία. Ήταν η μόνη γυναίκα επί του. Και από εκεί και πέρα η επόμενη σε ηλικία που ήταν και αυτή η παίχτρια πανεπιστημίου για να πάει να παίξει για έναν τρόπο του. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα κορίτσια είναι κορίτσια των Ακαδημιών. Ερχόντουσαν με εμπειρία από νεάνιδε και κάτω. Τέλο. Αυτό. Το λέω καλά. Μάλιστα. Η Μανή, η Μελίνα, η Ελένη, η Γεωργία που είναι κορασίδα, η Παρασκευή που τσοκαστικά γιατί έπαθε το. Ναι. Στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Α, στο πρώτο. Ναι, άλλο είναι να κάνει την επέμβαση. Να κάνει πάνω όλα καλά. Η Μελίνα, η Μορφούλα. Η Άβρα, υπήρχαν και κορίτσια που σταματήσανε. Η Ράνια. Όλα τα κορίτσια τα οποία ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο. Να πούμε ότι πολύ σημαντικό είναι όπως μου είπες ότι δεν μιλάγαμε για οδηπορικά. Δεν μιλάμε ούτε καν για οδηπορικά. Τίποτα. Τα κορίτσια παίζανε μόνο. Και οι προπονήσεις καθημερινές. Καθημερινά, κάποιες μέρες ήταν και κάποιες εβδομάδες είχαν 7-7. Δεν έβγαινε αλλιώς. Οπότε μια χαρά. Κοιτάξτε, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό που μου κάνει μια εντύπωση είναι ότι. Καταφέρανε την παραμονή και αυτό. Φαντάζομαι ότι ήταν και εμπειρίες όλες. Φαντάζομαι και σαν να θέσεις. Τέτος. Θεωρώ ότι η χρονιά του φετινή παρακαταθήκη. Δηλαδή, το πώς τελειώσανε τη σεζόν. Άρα κάναμε στο δεύτερο γύρο πόσες. Κάναμε 2-8. Κάναμε 3 νίκες, αλλά δεν υπήρξε παιχνίδι, αν εξαιρέσει τον Έρνικο και την Ελληνική, που ήταν ομάδες εκτός. Για να νόζουμε, για να. Δεν υπήρξε παιχνίδι που χάσανε εύκολα. Δηλαδή διεκδικήσανε τρίτους. Μέχρι και τα παιχνίδια που χάσαμε που ήταν από ομάδες που προηγούνται κάτω από εμάς. Ήταν όλα στον πόντο. Άλλαξε η εικόνα. Άλλαξε η εικόνα της αρχής. Κερδίσανε. Καταφέραμε και κερδίσαμε τον Ατρόμητο από τον οποίο είχαμε χάσει εκτός. Χάσαμε στο τέλος από το Άργος. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ήμασταν. Με το Φίνικα, δηλαδή το παιχνίδι κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό. Οπότε η εικόνα του στο δεύτερο γύρο ήταν πολύ καλύτερη. Θεωρώ ότι εάν το κρατήσουμε, γιατί αυτό που κάνανε φέτο, εάν κρατήσουμε τον κορμό του, τον πυρήνα του, θεωρώ ότι. Για πες μου, Μαρία, εσύ τη σαν αθλητή, τι πιστεύει. Για την επόμενη σεζόν. Για τώρα, με τις εμπειρίες που πήρατε, για πες. Σίγουρα με την αλλαγή που είδαμε όλες, όπως σας είπαμε, από τον πρώτο γύρο στο δεύτερο, θεωρώ ότι και εμείς μπορούμε να καταφέρουμε και το κάτι παραπάνω, όπως και φέτος θα μπορούσαμε. Δηλαδή στο δεύτερο γύρο, όπως είπε και ο κότς, χάσαμε κάποια παιχνίδια. Τα αποτελέσματα των αγώνων δεν ήταν τα ίδια με την αρχή της σεζόν, έτσι. Καμία σχέση και ίσως να δικήσαμε και τους εαυτούς μας σε κάποια μάτς, δηλαδή μπορούσαμε να τα πάρουμε.
Και με ομάδες που είχαν παίχτες που είχαν παίξει τώρα και Α1 και ήταν πολύ καλύτερες. Ναι, υπάρχουν και ομάδες δυνατές στην κατηγορία. Έτσι, είναι ναι, στα δύο. Εγώ να ενθυμίσω ότι. Να ενθυμίσω εκτός του Πόλο, όλα τα άλλα θύματα του Πανιωνίου είναι από Β' κατηγορία και κάτω. Ναι. Όλα. Είναι από Β', Γ' και δεν σε βλέπω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εσείς οι δύο κατηγορίες, να πούμε ότι είναι ερασιτεχνικές, αλλά να εσύ θα μου πεις αυτό. Υπάρχουν, και επόμενες αθλητές. Δεν είναι απλά ότι πολύ καλά. Δηλαδή, πόσες ομάδες να πούμε παίζουν. Όχι. Μόνο Πανιόνιο. Σε όλες τις ομάδες υπήρχαν ανδρώμενα. Τα μόνα κορίτσια τα οποία. Σαν. Με την αγάπη τους και το πάθος. Ήταν. Τους και. Εντάξει, να δούμε τον μπράβο του Ραστέχνη για την επόμενη χρονιά. Εδώ θα είμαστε. Να το δούμε και άμα δεν το δούμε, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Γιατί να σου πω και κάτι. Μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά και τη συνέχεια που υπάρχει. Εγώ μόλις ενημερώθηκα και πολλοί φίλοι μου που ενημερωθήκαμε, γιατί μας αρέσει. Εγώ έχουμε και εισαγωγικά παραγωγικούς. Λοιπόν, όταν ενημερωθήκαμε ότι καταφέραμε. Ξέρεις τι κάποιος χωρίς και τι είναι ο έχεις ζήσει έστω και στη γη, έστω. Δηλαδή κάτι μέτρησε, δηλαδή παιδί μου κάτι μέτρησε, κάτι πάει. Οι κοπέλες εδώ, η Μαρία και η άλλη Μαρία, ξέρουνε. Θεωρώ ότι αυτό είναι το DNA του Πανιωνίου, η παραγωγή αθλητών, η ενσωμάτωση των ομάδων από από πάνω προς τα από κάτω προς τα πάνω. Σίγουρα θα υπάρχουν. Σε μια ομάδα σίγουρα θα υπάρχουν πώς είναι η παιδιά. Θα ψάξεις να βρεις κάποια αξιολόγια αθλήτρια. Να δημιουργήσεις ένα όρος. Αλλά το να υπάρχει γηγενής κορμός τώρα ότι είναι το DNA του Πανιωνίου και θα σε όλα τα αθλήτρια. Μια που είσαι εδώ, για πες μας, φέτος δηλαδή οι κοπηλές πήραμε μέρος και στις Νεάνιδες και στις... είχαμε και πήραμε μέρος και στις Νεάνιδες, είχαμε μεγάλο αριθμό. Ναι, ήταν από το μηδέν. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε τα παιχνίδια επειδή υπήρξε μεγάλη αποχή, να χρησιμοποιούμε παιχνίδια, καταστάσεις, σχήματα γιατί είναι τα ίδια κορίτσια κάποια που παίζανε και στις γυναίκες. Κάποιες αθλητές δηλαδή παίζανε και σαν νεάνιδες και σαν γυναίκες. Και σαν νεάνιδες και σαν γυναίκες. Η Γεωργία παίζε και σαν κορασίδα και σαν νεάνιδες και σαν γυναίκες. Η Γεωργία. Η Καπεσιούλη είναι. Οπότε προσπαθούσαμε να χρησιμοποιούμε τα παιχνίδια των νεανίδων για να ετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια των γυναικών. Που είναι για μένα πριν οι δύο μέρες. Παίζανε Τετάρτη νεάνδες και Σαββατοκύριακο οι γυναίκες. Εντάξει, ήταν. Να πούμε ποιοι είναι εκεί που σε βοηθάνε και στις νεανίδες, ποιοι προπονητές είναι. Ο κ. Λάζαρης που μας ανέφερε. Είναι ο Αλέξανδρος ο Δενερνός που είμαστε όλη τη χρονιά παρέα. Από εκεί και πέρα είναι όλο το team του Πανιωνίου. Μπάσκετ είναι ο. Είναι ο Κωνσταντώνης εκεί, είναι για μόνιμα, ναι. Είναι τα παιδιά των Ακαδημιών, τα οποία όποτε χρειάζεται βοηθάνε. Τώρα τελευταία ήρθε και ο Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης. Ναι, ακόμα ναι. Και ο Στέργιος, ο οποίος είναι ο φύλακας εκεί του εκπαίδου, είναι η ψυχή της ομάδας. Χωρίς αυτό δεν λειτουργεί. Εντάξει, προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το βίντεο του οικογενειακού που λέμε, όσο και δικό. Αλλά το βασικό είναι ότι όλο αυτό πέρασε και αγωνιστικά στην ομάδα. Πίστευσε, ας πούμε, ότι θα μπορούν να. Θέλω να πιστέψω ότι σιγά σιγά θα καταφέρουμε να το κάνουμε. Να αυτό το κομμάτι και. Από αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή, θέλουν να οργανωθούν και οι υποδομές πιο καλά. Να οργανωθούν καλύτερα και οι υποδομές και οι ακαδημίες, γιατί κακά τα ψέματα δεν γίνεται. Και από κάτω. Ικανοποιητικό αριθμό ακαδημιών. Θέλει να έχει μια δεξαμενή, θέλει να έχει κορυφή. Μπορεί να του δοθεί και ευκαιρία. Ναι, ναι. Σαν ή να μπαίνουν, και σιγά σιγά στο ρόλο. Να παίξουν σιγά. Μάλιστα. Οπότε τώρα πια θα πούμε ότι θα περάσει ένα ξενιά στο καλοκαίρι. Και τι είναι τώρα για το μέλλον, να μιλήσουμε και λίγο τώρα. Φαντάζομαι εσύ τι πιστεύεις, Αθηνά, όλες οι κοπέλες θα μείνετε μετά από τον άθλο. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να μείνουμε όλες. Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι. Λες να έχουμε και. Λες να μας πάρουν και κοπέλες τώρα. Αυτό το έχουμε συνήθω παλιό, αλλά δεν νομίζω ότι. Εντάξει. Εντάξει.
Θα πιστεύω ότι είναι μια παρέα και θα παραμείνει. Έχετε γίνει μια παρέα, αυτό το βασικό, ε? Και εσύ που είσαι νέα, πώς είδες το περιβάλλον? Ένιωσε λιγάκι και ανέλυθη η ατμόσφαιρα. Εγώ από τη... Δηλαδή, όσο πέρναγε γιατί για καιρό. Γιατί κάποιες κοπέλες γνωρίζονταν από πιο παλιά, έτσι. Ναι, ναι, όσο πέρναγε για καιρό και με τα κορίτσια έχουμε σχηματίσει μια παρέα, αλλά γενικά νιώθα και ότι όλοι οι άνθρωποι του Πανίωνιου, όσο μου ήταν κοντά σαν μια οικογένεια. Δηλαδή, ένιωσα αυτό που υπάρχει γύρω. Ναι. Αυτό. Το ένιωσε, εντάξει. Και αυτό βοήθησε, έτσι, ναι. Ναι, εννοείται. Νομίζω ότι η καλή παρέα ουσιαστικά βγαίνει μετά και στο γήπεδο αυτό και στους αγώνες σίγουρα. Mm. Εσύ, Μαρία, τι βλέπεις για την επόμενη χρονιά? Πιστεύεις ότι θα είμαστε ένα καλή παραπάνω, δηλαδή, παιδί μου? Φαντάζομαι θα είμαστε μια ομάδα που δεν είναι μια. Τώρα δεν είπαμε αυτά χαμηλά στα ψηλά. Σιγά σιγά, βήμα. Βήμα. Για πες εσύ. Νομίζω ότι ακόμα και ότι αν δεν έρθουν νέες παίκτες, ναι. Έχετε πάρει εμπειρίες. Η ομάδα που είμαστε τώρα έχουμε βελτιωθεί αρκετά και μπορούμε να φέρουμε να είμαστε πιο πάνω και να έχουμε σωθεί τη μέση της χρονιάς και να μην έχουμε. Τώρα οι κοπελιές που είναι γκάρντ, για πες μου τώρα για να μιλήσουμε και λίγο σχετικά. Η ψηλή μας ποια είναι? Είπα καμιά κακιά κουβέντα, δεν έπρεπε να την πω, ρε παιδί μου, το πετάρι μας. Οι ψηλές μας είναι η Μελίνα, είναι η Μαριάννα, είναι η Κάρια, η Παπάζογλου, η Ρακάρη, η Παπακοσταντίνου, η Μαχλά. Οι ψηλές μας, οι πιο ψηλές τώρα, εγώ δεν μιλάω. Αυτές με ψηλή και την Παντοπούλη, η οποία βγαίνει και στάρι τρίποντα. Και υπάρχουν και κάποιες ψηλές όπως η Ολυμπία. Ναι, παιδί μου, θέλω να πω τώρα, να πούμε γιατί θα πάτε και εσείς στις ψηλές σας, μια που όλο αυτό που κάνατε. Θέλω να πω ότι τώρα θα μπορείς να κάνεις και κάποιο σχεδιασμό το ολοκληρό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι καθυστέρησαμε πάρα πολύ. Γιατί ξεκινήσατε από το μηδέν και αργήσαμε μέχρι να μπείτε. Αργήσαμε να προπονήσεις, αργήσαμε να... Πότε μαζευτείτε, Σεπτέμβριο νομίζω, πότε μαζευτείτε. Ναι, Σεπτέμβριο. Ναι, από τα νησιά της μαζεύα. Από τα νησιά, είχαμε και το COVID. Οπότε τώρα φέτος είναι άρτα. Θα μπορούν να είναι πιο ισχυρή και πιο οργανωμένες. Καταρχάς, ότι έχουν όλο το καλοκαίρι. Προπονήσεις θα συνεχίσετε μέχρι πότε. Όσοι είναι εδώ, κάνουμε τη μεταβατική μας, κουραστούν ένα διάστημα καλό. Λάβος το όπως θα μαζευτούν. Πρέπει να γίνει, λέει, όπως είπα και πριν, αρτολογώντας ανά τώρα να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, να γίνει μια κουβέντα με τον ΕΕ. Εντάξει, το διοικητικό κομμάτι... Όχι, εσύ δεν μπορεί να μιλήσεις, αλλά και ο κύριος Λάζαρης που ασχολείται. Όχι, να σου πω κάτι, δεν θέλω να αναφερθείς, αλλά όταν βλέπεις ότι υπάρχει κάπου ξέα, έτσι, θα πρέπει κάπου και ο ερασιτέχνης να σταθμίσει τα πράγματα και να βοηθήσουν. Τα οικονομικά είναι δύσκολα, από το ερασιτέχνη τα πράγματα, επειδή έχω και κάποιους στο Συμβούλιο, θέλω και κάποιες λεπτομέρειες, αλλά η ιστορία είναι ότι νομίζω κάποια βοήθεια σχετική θα πρέπει. Τα κορίτσια δηλαδή. Τα κορίτσια, ναι. Για να μην. Γιατί. Δεν πάει χαμένη χρονιά. Όχι, δεν θα πάει χαμένη. Θα πάει χαμένη χρονιά. Εγώ θα θεωρήσω ότι αυτό ευχαριστώ για το ότι στάθηκε η ομάδα και έμεινε. Και ήταν κακή παρένθεση η αναστολή λειτουργία. Γιατί η αναστολή λειτουργία, αν θυμάμαι, έγινε διότι όλε οι κοπέλε, χωρί οικονομική υποστήριξη, είπανε. Νόημα. Αποδείχτηκε φέτος λοιπόν από εσά με κανένα δύο προσθήκες. Ούτε όταν φορά στη φανέλα του δεν έχουν νόημα. Έτσι. Να κλείσετε για μια τελευταία έτσι, κουβέντα τώρα αυτή. Έχουν κάτι άλλο να πούμε για το κοτσιά φέτος? Είμαστε τώρα το μόνο που έχει. Η κοπελιά που έχει την εγχείρηση να πάει καλά βασικά, έτσι. Να πάει καλά η επέμβαση της Παρασκευής εννοείται. Να είναι όλες υγιείς. Περιμένουμε τώρα, έχουν μείνει ενεργά τα τμήματα των κορασίδων. Εντάξει, παίζουν και τα μήνυ που είναι στα καλύτερα. Έχουν ακόμα τα πρωταγματά, τα τουλιά τα δικά τους. Έχουν ακόμα τα πρωταγματά των κορασίδων. Ευελπιστούμε να δώσει καλά τα κατηγορία. Θα είναι πάλι στην πρόσφατα όλα αυτά. Και κάνουμε τη μεταβατική μας στο γήπεδο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εσύ, Αθηνά, τι πιστεύεις? Του χρόνου θα είστε πιο, θα το έχετε πιο ζεστά.
Έτσι, θα μπορείτε να δείτε και, όχι να δείτε πιο ψηλά, δεν θέλω να πω. Αλλά, όπως είπε και η Μαρία, θα είστε πιο... Σίγουρα θα ξέρουμε τι μας έρχεται. Ενώ φέτος, ειδικά στην αρχή, πηγαίναμε λίγο στο άγνωστο. Ναι. Ναι. δεν είχαμε δει τις παίχτες, δεν ξέραμε τις ομάδες. Οπότε σίγουρα θα είμαστε πιο προετοιμασμένες και πιο ψηλιασμένες. Αυτό και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Εντάξει. Εγώ φαντάζομαι ότι τώρα πια θα τη βάλει να πεισμόσω και λίγο, να βελτιωθούν λίγο όσο μπορούν μέσα από την πόλη. Έχω σε πείσμα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, για να. Όχι, ρε παιδί μου, ότι είμαστε ικανές και για το επόμενο βήμα. Αυτό λέω. Το ξέρω. Αυτό από αυτές εξαρτάται. Λοιπόν. Θέλω να δώσετε τα χειρότερα συγχαρητήρια μου σε όλες. Δεν εκπροσωπώ κανέναν, αλλά κάνω. Και 10. 12. Εκείνη ήταν η πρώτη μου χρονιά που έκανα. Λοιπόν, και θέλω να δώσετε τα συγχαρητήρια σε όλες τις κοπέλες και στους βοηθούς σου κάτι. Και σιγά σιγά μην νομίζετε. Αρχίσετε. Κόσμο, δεν ξέρω αν είχατε κάποιο. Αλλά θα αρχίσετε να έχετε και πιο ζεστό κόσμο, γιατί παλιότερα το γυναικείο μπάσκετ κερδίζαμε Παναθηναϊκούς, κερδίζαμε τέτοια και μπάζαμε. Είχε και κερκίδα, είχε και, είχε και λίγο έτσι ζεστασιά. Τα παιδιά μας στηρίξαν στο τελευταίο εντός έδρας μας. Ναι. Είχαν έρθει, ναι, είδα, ναι. Και μας στηρίξανε. Εντάξει, μακάρι να ξαναζεσταθεί όλο το Πανιόνιο που λέμε και μαζί με όλους εσάς και εσείς να βρείτε και τη βοήθεια. Εγώ εύχομαι να βρείτε τη βοήθεια και από τον Εραστέχνη και αυτό να δώσει ένα κίνητρο να μπορείς να οργανώσεις και την ενίσχυση. Γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να ξεκινήσει. Οι κοπέλες που λυπήθανε πρέπει να πω να ευχαριστώ και να βγουν και να... Μα από ό,τι καταλαβαίνω και τα αντιπαρικά των κορισιών. Έτσι. Οι άντρες είναι με 500 ευρώ. Το αντρικό. Φαντάζομαι, δεν λέω για ποσά, δεν θέλω να πω για ποσά, αλλά λέω ότι εάν γίνει ένα κονδύλι για ολόκληρο Εραστέχνη Πανιόνιο με 2.000. Λοιπόν, αυτά δεν είναι εσένα, δεν μπορεί να πεις εσύ, το λέω εγώ. Λοιπόν, αλλά για ένα Πανιόνιο να πει ότι. Θα δούμε, έχει να κυκλοφορήσει πολύ νερό στα βλάκια. Έχει, έχουμε εδώ. Εγώ εύχομαι αυτό να γίνει πράξη και να πάρετε κι εσείς λίγο πάνω σας και σιγά σιγά, γιατί όχι, να φτάσετε την ομάδα. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο που σου λύζετε όλες. Δεν είναι μόνο για τους άντρες το γήπεδο. Είναι για όλο τον μπάσκετ του Πανιόνιου. Είναι για όλο τον Πανιόνιου. Σιγά σιγά λοιπόν μέσα στην επόμενη τριετία η δικιά μου ευχή είναι να δούμε την ομάδα. Σε 3 χρόνια που θα είναι το γήπεδο έχουμε περιθώριο. Να σας ευχαριστήσω. Ναι, που σας γνώρισα και από κοντά και που ήσασταν η ευχάριστη νότα στην σεζόν του Πανιού. Το Πόλο έχει πάει πολύ μπροστά, έχει διοίκηση καλά, θα παίξει και Ευρώπη του χρόνου, αλλά εσείς είσαστε από τον ερασιτεχνικό τομέα η κοπελιά που κάθισατε τη σημαία ζωντανή και ψηλά. Ευχαριστώ πολύ, την καλησπέρα μου σε όλες. Εμείς λοιπόν, και ήταν μια ωραία κουβέντα. Δεν θα συνέντευξη, δεν κάναμε συνέντευξη. Κουβέντα δεν κάναμε. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, άλλωστε ότι είμαι πανιωνιογράφος. Δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε εκτός Πανιωνίου. Για Πανιώνιο πείτε μου για σκάκι, για τάβλη, για όπλα. Εκτός Πανιωνίου. Μα εσύ μου είσαι δημοσιογράφος. Σου είπα εγώ ότι είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, αυτό είναι. Θα σας πω και πού θα το δείτε ανεβασμένο το βιντεάκι αυτό από το κανάλι του YouTube nstv.gr του Πανιωνίου. Θα μπείτε από την Παρασκευή που θα ανεβάζει να δείτε πώς φαινόσασταν. Έτσι κάπως φαινόσασταν. Μια χαρά, ομορφιές και οι τρεις. Όλη μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, εδώ τώρα εγώ θα το κλείσω και θα σας ανεβούμε πάνω για να συνεχίσουμε ό,τι έχετε να κάνετε την πορεία. Λοιπόν. Με το ποντίκι. Να σηκωθείτε.